Όταν τελειώσουν οι δύο εισηγήσεις, θα πρέπει να σας πω ότι με παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς θα κάνω μία μικρή αναφορά που έχει σχέση με το θέμα της ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων της Συνόδου, διότι το θέμα αυτό της ομοφωνίας το συζητήσαμε στο τραπέζι σαν γεύμα εργασίας και υπήρξαν εκεί κάποιες συζητήσεις και διαφορετικές τοποθετήσεις. Ο Άγιος Πειραιώς είχε την καλοσύνη να φέρει το κείμενο της εισηγήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου, από το οποίο θα σας διαβάσω μία παράγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι πρέπει να ανησυχούμε και για το θέμα αυτό, τι θα γίνει με τον κανονισμό τον οποίο έχει συστήσει. Αλλά αυτό, αφού ακουστούν και οι άλλες εισηγήσεις, παρακαλώ τον επόμενο εισηγητή, τον πατέρα Αθανάσιο Αναστασίου, προηγούμενο της Ιεράς Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Μεγάλου Μετεώρου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η συμμετοχή του κλήρου και του λαού ανύπαρκτη, μία πανορθόδοξη σύνοδος χωρίς το πλήρωμα των Ορθοδόξων». Παρακαλώ, πατέρα. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Καθηγούμενοι, ο Σιολογιότατε Δικαίε της Κύτταιος του Αγίου Ανδρέου, Αγίου Όρους, αγιορητικό λίμα της καλής αγιοπατερικής ομολογίας, σεβαστοί πατέρες, οσιότατοι μοναχοί, οσιότατες γερόντισσες και μοναχές, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, ενδοξότατοι στρατηγοί και λοιποί επίσημοι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μελετώντας κανείς την ιστορία των Οικουμενικών Συνόδων, διαπιστώνει ότι αυτές συγκαλούνταν κάθε φορά που κάποια αίρεση απειλούσε την αγιοπνευματική εμπειρία της εκκλησιαστικής αλήθειας και την έκφρασή της από το εκκλησιαστικό σώμα. Στους αντίποδες αυτής της αγιοπατερικής παραδόσεως, η μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν οριοθετεί την πίστη έναντι της αιρέσεως. Αντίθετα, μάλιστα, αμφισβητεί την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, καθώς αναγνωρίζει ως Εκκλησίες και τους αιρετικούς, παπικούς και προτεστάντες, νομιμοποιεί δηλαδή και αναγνωρίζει θεσμικά την αίρεση. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, όχι μόνο δεν στηρίζεται στην εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά αντίθετα την υποβαθμίζει, την υποτιμά, την περιθωριοποιεί και την παραβλέπει. Υποβαθμίζει, υποτιμά και παραβιάζει τη δογματική και εκκλησιολογική συνείδηση του πιστού λαού, τον οποίον και αποκλείει παντελώς. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Συμπιεσμότητος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι η επικείμενη σύνοδος θα είναι μία πανορθόδοξη σύνοδος χωρίς Ορθοδόξους. Υποβαθμίζει δηλαδή αυτή η σύνοδος και παραβλέπει όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία, η οποία μας διδάσκει ότι στα θέματα της πίστεως ήταν πάντοτε ενεργός η συμμετοχή του λαού του Θεού. Ήταν δηλαδή πάντοτε ενεργός η συμμετοχή των κληρικών, των μοναχών και των λαϊκών. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης τονίζει κατηγορηματικά ότι «Είναι εντολή του Κυρίου να μη σιωπάμε όταν κινδυνεύει η πίστη» και τελειώνει το χωρίο αυτό «ώστε ακόμα και ο φτωχός την ημέρα της κρίσεως δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν τώρα δεν μιλά, γιατί θα κριθεί και μόνο γι' αυτό». Ο πιστός λαός του Θεού είναι ο έσχατος κριτής της ορθότητος και της εγκυρότητος των αποφάσεων οποιασδήποτε συνόδου. Είναι αυτός που με την γρηγορούσα εκκλησιαστική και δογματική του συνείδηση επικυρώνει ή απορρίπτει αυτά που αποφαίνονται οι σύνοδοι. Όπως τονίζει ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, «και οι λαϊκοί είναι μάρτυρες της αληθείας, είναι ποιμένες εμέσως του λαού του Θεού, είναι συνεργοί των ποιμένων, ακόμα συμμετέχουν ως σύμβουλοι στις Οικουμενικές Συνόδους και επιπλέον δέχονται ή απορρίπτουν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Ο λαός, κλήρος και λαϊκοί, δεν δέχτηκαν την ένωση των εκκλησιών που έγινε στη Φεράρα, Φλωρεντία». Ο πιστός λαός του Θεού είναι ο θεματοφύλακας και υπερασπιστής της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Είναι αυτός που στέκεται πάντοτε το ανάγχωμα ενάντια σε κάθε απόπειρα καινοτομίας. Είναι αυτός που ανθίσταται σε κάθε επιχείρηση αλλίωσης και παραποίησης της δογματικής αλήθειας. Είναι αυτός που μένει ανίστακτος φρουρός της παραδόσεώς μας. Ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης σημειώνει σχετικά
Όσον αφορά δε εις την διοίκηση και την διδασκαλία, η συμμετοχή του λαού είναι θεμελιώδης, εφόσον ούτως χαρισματούχωσον και διδακτός Θεού αποτελεί μετά του κλήρου την αγρυπνούσα συνείδηση της Εκκλησίας ή της μαρτυρεί, κρίνει, διακρίνει, εγκρίνει και αποδέχεται ή κατακρίνει και απορρίπτει την διδασκαλία και τα σπράξεις της ιεραρχίας ως απεφάθησαν και οι Πατριάρχοι της Ανατολής εν τη εγκυκλίου αυτών της 6ης Μαΐου 1848. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, σχολιάζοντας την εγκύκλιο αυτή, εξηγεί πως το όλο σώμα της Εκκλησίας έχει το δικαίωμα να επαληθεύει ή, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, το δικαίωμα και όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά το καθήκον της επιβεβαιώσεως. Αυτή την παρακαταθήκη μας παρέδωσε η Αγία μας Εκκλησία και αυτή οφείλουμε να αγωνιζόμαστε να διαφυλάξουμε. Αυτή την ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση επιδιώκει να αλλοιώσει η μέλουσα να συνέλθει σύνοδος. Ταυτόχρονα δε επιδιώκει να επιβάλλει ένα συγκεντρωτικού τύπου επισκοποκεντρικό σύστημα λήψεως αποφάσεων στηριζόμενο στη χρήση της επισκοπικής αυθεντίας όχι ως αποτέλεσμα της αγιοπνευματικής εμπειρίας και χάριτος αλλά σε απότοκο του αξιώματος εξ οφίτσιο. Διαμορφώνεται έτσι ένα εκοσμικευμένο επισκοπικό κατεστημένο που όχι μόνο δεν μετέχει στην αγιοπατερική ποιμαντική φροντίδα και τη διαμόρφωση ορθόδοξης και αγιοπνευματικής δογματικής συνειδήσεως του λαού του Θεού αλλά την τορπιλίζει με αλότριες και αιρετίζουσες απόψεις ώστε σιγά σιγά κατά τρόπο νεοποχήτικο να αλλοιώσει την σώζουσα αλήθεια αποδεδομένη σε ζητούμενο και εν τέλει σε αμφισβητούμενο. Είναι ένα κατεστημένο φορέα και εκφραστή μιας εγκεφαλικής ακαδημαϊκής θεολογίας στοχαστικής και απνευμάτιστης, μιας θεολογίας των συνεδρίων, των κλειστών ομάδων και των ημετέρων αποκομμένης από το εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό και επί χρόνια τοποθετούνται ως εκπρόσωποι των εκκλησιών τα ίδια πάντοτε επισκοπικά πρόσωπα, λέτε από σύμπτωση, φυσικά όχι. Το κατεστημένο αυτό συμπληρώνεται και συνεπικουρείται από ένα ομόκεντρο και περιφερειακό κύκλο πανεπιστημιακών καθηγητών και θεολόγων και όχι μόνον που εκφράζουν επίμονα, ζηλωτικά και αποκλειστικά τις οικουμενιστικές αντιλήψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προάγουν το διαβρωτικό οικουμενιστικό του έργο λειτουργώντας ως προπομπή και προοδοποιή του στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ και στην πληθώρα των επιστημονικών συνεδρίων που ήδη διοργανώνουν. Το αντίθετο όμως μας διασώζει η εκκλησιαστική μας παράδοση, την οποία μας περιγράφει ανάγλυφα ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Ο επίσκοπος πρέπει να αγκαλιάσει μέσα του όλη την Εκκλησία. Πρέπει να εκδηλώσει, να φανερώσει την εμπειρία και την πίστη της. Δεν πρέπει να απειλεί αθεαυτού, αλλά εν ονόμα της Εκκλησίας. Την πλήρη ικανότητα να διδάσκει δεν την έχει λάβει ο επίσκοπος από το ποίμνιό του, αλλά από το Χριστό, μέσω της Αποστολικής Διαδοχής. Αλλά η πλήρης αυτή ικανότητα που έχει δοθεί σε αυτόν είναι η ικανότητα του να φέρει τη μαρτυρία της καθολικής εμπειρίας της Εκκλησίας. Περιορίζεται από την εμπειρία αυτήν. Επομένως, σε ερωτήματα περί πίστεως, ο λαός πρέπει να κρίνει ανάλογα με τη διδασκαλία του. Το καθήκον της υπακοής πάβει να ισχύει όταν ο επίσκοπος ξεφύγει από το καθολικό πρότυπο, οπότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον κατηγορήσει ακόμα και να τον καθαιρέσει. Και σε άλλο σημείο συμπληρώνει, οι επίσκοποι λοιπόν ενεργούν ως οι αντιπρόσωποι συγκεκριμένων τοπικών εκκλησιών και αυτές οι ίδιες οι εκκλησίες, ολόκληρη εκκλησία ενεργεί εν το προσώπο τους. Γι' αυτό οι απολελειμμένες χειροτονίες, δηλαδή χειροτονίες χωρίς τίτλο, χωρίς ανάθεση έδρας, χωρίς ένα ιδιαίτερο ποίμνιο, απαγορεύονται αυστηρά έκτος κανόνας της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλη προπαρασκευή της Μεγάλης Συνόδου στηρίχθηκε σε μια τεχνητή πλειοψηφία αποτελουμένη ως επιτοπλίστων από ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου που όχι απλά δεν εκπροσωπούν το ποίμνιό τους αλλά ούτε καν διαθέτουν ποίμνιο. Το γεγονός αυτό είχε από πολύ νωρίς στιγματίσει με τον πιο ζωηρό τρόπο ο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Έγραφε συγκεκριμένα ο Άγιος Ιουστίνος.
Οι εμφανιζομένοι στο εξωτερικό πλειονότη σχεδόν της ιεραρχίας της Κωνσταντινούπολης, η τόσο ανεπιμόνωση επιβάλλουσα αυτήν εις όλα σχεδόν τα σπανθορδόξου συνελεύσεις, αποτελείται κυρίως εκ τιτουλαρίων Μητροπολιτών και Βοηθών Επισκόπων, άρα εκποιμένων άνευ ποιμνίου και συνεπώς άνευ της συγκεκριμένης ποιμαντικής ευθύνης ενώπιον του Θεού και του Θεόθεν εμπιστευθέντος σε αυτούς ποιμνίου. Όταν διερωτάτε της ποιον αντιπροσωπεύει και ποιον θα αντιπροσωπεύσει στην μέλουσα να συγκληθεί σύνοδον, διατρέχοντας κανείς την πορεία της προπαρασκευής της Μεγάλης Συνόδου, ανακαλύπτει πραγματικά ότι αυτή στηρίχθηκε σε μια σειρά αποκλεισμών, αποκρύψεων, άνωθεν επιβολών και συγκεντρωτικών τακτικών, κυρίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εξωτερικά μόνο παρουσιαζόταν ως πανορθόδοξη απόφαση. Αυτή η συγκεντρωτική τακτική εκφράζεται και στο κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς των λοιπών χριστιανικών κόσμων», όπου προβάλλεται η άποψη ότι η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνο δια του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν ότι η Εκκλησία απαιτέλει των αρμόδιων και έσχατων κριτήν περί των θεμάτων της πίστεως. Όπως ορθά παρατηρεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, η άποψη αυτή εκφεύγει της αληθείας, καθότι στην εκκλησιαστική ιστορία πολλές σύνοδοι εδίδαξαν και νομοθέτησαν λαθασμένα και αιρετικά δόγματα, και ο πιστός λαός τις απέρριψε και διεφύλαξε την ορθόδοξη πίστη και θριάμβευσε την ορθόδοξη ομολογία. Ούτε σύνοδος άνευ του πιστού λαού, του πληρώματος της Εκκλησίας, ούτε λαός άνευ συνόδου επισκόπων μπορούν να θεωρήσουν εαυτούς σώμα Χριστού και Εκκλησίας και Εκκλησία Χριστού και να εκφράσουν σωστά το βίωμα και το δόγμα της Εκκλησίας. Παρά την εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία προπαρασκευής της ημέρους ανασυνέλθει η Αιγία και Μεγάλη Σύνοδος, δεν διεκδίκησε και δεν απέκτησε ποτέ το παραμικρό έρισμα στον πιστό λαό, στο ορθόδοξο πλήρωμα. Αντίθετα, κράτησε σε πλήρη απομόνωση και απόλυτα απληροφόρητους τους ορθοδόξους πιστούς, τους κληρικούς, τους μοναχούς, ακόμα και αυτούς τους επισκόπους. Τα κείμενα μάλιστα που θα περιλαμβάνει δεν εγκρίθηκαν ποτέ από τις συνόδους των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στηρίχθηκε σε καινοφανείς μεθόδους και πρακτικές, όπως η για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική ιστορία καθιέρωση της συνάξεως των προκαθημένων. Ευθύνη όμως για όλα αυτά δεν έχουν μόνο αυτοί που επιχειρούν να τα επιβάλλουν, αλλά και όλοι αυτοί που τα ανέχονται και τα νομιμοποιούν, είτε με την αδιαφορία τους, είτε με την ένοχη σιωπή τους, είτε με τη χλιαρή και για τους τύπους μόνο αντίδρασή τους. Η ίδια παθογένεια παρουσιάζεται και με αρκετούς από τους αντιπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι διαπνέονται από οικουμενιστικές αντιλήψεις. Τις αντιλήψεις αυτές εκφράζουν στους διαχριστιανικούς διαλόγους, στο ΨΕ, αλλά και τις μεταφέρουν και στις προσυνοδικές επιτροπές που μας αφορά εν προκειμένου, χωρίς αυτές να έχουν εγκριθεί ποτέ από την ιεραρχία της Εκκλησίας. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι επί δεκαετίες τώρα τηρείται από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μία παράξενη όσο και παράδοξη τακτική αναφορικά με τους οικουμενικούς διαλόγους και την πανορθόδοξη σύνοδο. Όπως τονίζει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ερώθιος, σήμερα γίνονται πολλοί διάλογοι της Εκκλησίας μας με άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, με άλλες ομολογίες και άλλες θρησκείες. Είναι δυνατόν η ιεραρχία να μην ενημερώνονται, οι ιεράρχες να μην εκφράζουν τις απόψεις τους και να μην καθορίζουν τις τάσεις τους απέναντι σε αυτές, καθώς επίσης είναι δυνατόν ο λαός να παραμένει στην άγνοια, να μην ενημερώνεται επαρκώς? Το ίδιο διερωτώμεθα και εμείς. Είναι δυνατόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένουν ανοιχτά τόσα ουσιαστικά ζητήματα η ιεραρχία να μην ασχολείται καν με αυτά? Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, σε πρόσφατη επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ότι για διάστημα 55 περίπου ετών η ιεραρχία της Εκκλησίας μας δεν έχει ασχοληθεί με δογματικά ζητήματα. Εύλογα λοιπόν να ανακύπτουν μια σειρά από ερωτήματα. Γιατί τελικά δεν ασχολείται με δογματικά θέματα η ιεραρχία? Γιατί δεν ενημερώνονται οι επίσκοποί μας για την πορεία των οικουμενικών διαλόγων? Γιατί δεν τοποθετούνται πάνω στα ζητήματα αυτά? Γιατί κρατούν σε άγνοια το λαό του Θεού? Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συστηματική επιχείρηση συσκότητης και αποπροσανατολισμού? Ποιος και γιατί την επιβάλλει? Ποιοι και γιατί την ανέχονται και γιατί την νομιμοποιούν με την ανοχή και τη σιωπή τους? Το ανακοινωθέν της ιεραρχίας του Οκτωβρίου του 2009 αναφέρεται στο κείμενο της Ραβένας,
και στους διμερείς διαλόγους με τους παπικούς και σημειώνει χαρακτηριστικά. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το κείμενο της Εραβένας και το κείμενο που πρόκειται να συζητηθεί στην Κύπρο τελούν υπό τον όρο της αναφοράς και εγκρίσεώς τους από τις κατατόπους αυτοκέφαλες εκκλησίες, επομένως και την Εκκλησία της Ελλάδος, συνοδικώς διασκεπτωμένης. Αυτό πρακτικό σημαίνει, συνεχίζει το κείμενο, ότι δεν θα υπάρξουν τετελεσμένα γεγονότα χωρίς συνοδική απόφαση της ιεραρχίας. Οι ιεράρχες είναι φύλακες του Ορθόδοξου παραδόσεως, όπως ομολόγησαν κατά την εισεπίσκοπη χειροτονία τους, κλείνοντας εισαγωγικά. Όπως όμως αποδεικνύεται, οι φύλακες παραμένουν συστηματικά απληροφόρητοι σχετικά με όλα αυτά. Και αναρωτιόμαστε αν οι επίσκοποι που είναι οι φύλακες της πίστεως έχουν άγνοια για τόσο σοβαρά ζητήματα, τότε ποιον θα εμπιστευτεί ο λαός, ποιον θα ακολουθήσει. Και διερωτώμεθα επίσης, αυτή η άγνοια είναι εκούσια ή τεχνητή και επιβαλλωμένη από εξωστηνοδικά και ξένα κέντρα? Μήπως με τον τρόπο αυτό οδηγούν τελικά τον πιστό λαό στο να μην εμπιστεύεται τη διοίκηση της Εκκλησίας του? Τελικά, ποια είναι η διαδικασία εγκρίσεως των κειμένων της Μεικτής Επιτροπής Διαλόγου με τους Παπικούς? Έχουν συζητηθεί ή όχι τα κείμενα αυτά στην ιεραρχία? Το κείμενο της Εραβένας εκδόθηκε το 2007, δύο χρόνια μετά το 2009, στο ανακοινωθείο της ιεραρχίας και το προηγούμενο που σας διάβασα, αναφέρεται ότι θα υπάρξει απόφαση από την Εκκλησία της Ελλάδος, εντός εισαγωγικών, συνοδικώς διασκεπτωμένης, και ότι αυτό πρακτικό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τελεσμένα γεγονότα χωρίς συνοδική απόφαση ιεραρχίας, κλείνουν τα εισαγωγικά. Έκτοτε παρήλθαν άλλα 7 έτη. Συμπληρώνεται δηλαδή μια δεκαετία από την έκδοση του κειμένου και η αναμενωμένη απόφαση ακόμα δεν ελήφθη. Μήπως η αποφυγή συνοδικής απόφασης εξυπηρετεί τα γνωστά κέντρα που αναφέραμε, ώστε να ισχυρίζονται ή και να θεωρούν ότι τα κείμενα αυτά έγιναν δεκτά σιωπηρώς από την Εκκλησία μας? Σε ανάλογα τετελεσμένα γεγονότα στηρίζεται άλλωστε όλη η εξέλιξη του διαλόγου με τους παπικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνέλευση της Μεικτής Επιτροπής Διαλόγου στον Παλαμά το 1993 και το προδοτικό κατά κυριολεξία κείμενο που εξέδωκε. Προχωρώ γιατί έχουν αυτά αναφερθεί. Το κείμενο όμως αυτό του Παλαμά συνεχίζει να γίνεται αποδεκτό στο πλαίσιο του διαλόγου παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί. 6 εκκλησίες δεν το υπέγραψαν. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και με τα τελευταία απαράδεκτα ανορθόδοξα κείμενα του Πόρτο Αλέγκρε 2006 και του Πουσάνη 2013. Τα είπαν προηγούμενοι. Είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά τέτοια κείμενα? Πότε εγκρίθηκαν την ιεραρχία της Ελλάδος? Πότε τα επικύρωσε και τα επιβεβαίωσε με την έγκρισή του το πλήρωμα της Εκκλησίας? Ποιον εκπροσωπούσαν αυτοί που τα συνέγραψαν ως αντιπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος? Ποιον ενημερώνουν και σε ποιον λογοδοτούν? Και αυτό συνιστά ένα γενικότερο ερώτημα για το κριτήρια με τα οποία επιλέγονται και ορίζονται οι επίσκοποι και καθηγητές αντιπρόσωποι στο ΨΕ και στους διμερείς διαλόγους. Υπάρχει αξιολόγηση του έργου τους και πώς αποτιμάται αυτό? Δημιουργεί αρνητική εντύπωση και προκαλεί το ορθόδοξο αίσθημα του πιστού λαού η πάγια τακτική της Συνόδου να επιλέγει ως αντιπροσώπους της τους διαλόγους επισκόπους και καθηγητές με δεδομένες και εκπερφασμένες οικουμενιστικές αντιλήψεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Παρακαλούμε και εν την ημέτρο, οικώς απαιτούμε η Ιερά Σύνοδος να ορίσει νέους αντιπροσώπους, εκκλησιαστικούς άνδρες με γενναίο και ορθόδοξο ομολογιακό φρόνημα, που δεν θα προέρχονται από τους γνωστούς οικουμενιστικούς και φιλοπατριαρχικούς κύκλους, να ορίσει νέους εκπροσώπους που θα ενημερώνουν την Ιερά Σύνοδο και το ορθόδοξο πλήρωμα και δεν θα μεταφέρουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά αυτές που θα λαμβάνονται επίσημα από τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας μας. Αυτό όμως που συνιστά το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι ότι οι οικουμενιστικές αυτές αντιλήψεις και αποφάσεις επιχειρείται τώρα να επιβληθούν μέσω της Μεγάλης Συνόδου και να λάβουν πανορθόδοξο κύρος και ισχύ. Πρόκειται ολοκάθαρα για μια απροκάλυπτη επιχείρηση θεσμικής νομιμοποίησης των αιρέσεων ερήμην του πληρώματος της Εκκλησίας. Η τελευταία έκτακτη Σύνοδος της Ιεραρχίας 8-10 Μαρτίου 2016 ασχολήθηκε περισσότερο με τα διαδικαστικά ζητήματα της Μεγάλης Συνόδου παρά με την ουσία των θεμάτων και του περιεχομένου της. Ενώ απομένουν ελάχιστοι μήνες για τη σύγκληση Συνόδου,
δεν παρέχεται καμία ενημέρωση για το ποια στάση θα τηρήσει η Εκκλησία μας. Σε αυτή δεν έχει εκδοθεί καμία ενημερωτική συνοδική εγκύκλειος, δεν έχει κανείς Μητροπολίτης απευθυνθεί στο ποιμνιό του για να το ενημερώσει και να λάβει τη γνώμη του. Φωτεινή εξαίρεση βεβαίως οι σεβασμιώτοι Μητροπολίτες που βρίσκονται σήμερα εδώ και μερικοί ακόμη που έχουν αναλάβει αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωση του λαού, για την οποία τους ευχαριστούμε θερμά. Προσβλέπουμε δε και στην αγιοπατερική συμβολή τους, τόσο στη σύνοδο της ιεραρχίας που πρόκειται να συγκληθεί για το θέμα αυτό μετά το Πάσχα, όσο και στην αμετακίνητη ομολογιακή του στάση στη μέλουσα σύνοδο, εφόσον θέλει και επιτρέψει τελικά ο Θεός να γίνει που μακάρι να μην γίνει. Έχοντας φτάσει πλέον στην τελική ευθεία προς τη Μεγάλη Σύνοδο, οι προτεργάτες και οι υποστηριχτές της επιχειρούν με οποιοδήποτε τίμημα να ολοκληρώσουν και να επιβάλλουν όσα σχεδίαζαν επί 100 ολόκληρα χρόνια που διήρκησε η προπαρασκευή της. Και αυτό γιατί θεωρούν τη σύγκλησή της, έστω και αποψηλωμένη στη θεματολογία της, ως μοναδική ευκαιρία για το ένα και το μείζον για αυτούς και για τη συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή, να προσδώσουν δηλαδή εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις. Ο συνολικός όμως σχεδιασμός των... Δύο λεπτά, Πατέρ Αθανάση, έχετε χρόνο. Και άλλα δύο, γιατί με αποτιθάσω, Πατέρ. Ο συνολικός όμως σχεδιασμός των γνωστών κέντρων στα οποία προαναφερθήκαμε περιλαμβάνει και άλλους τομείς και πραγματοποιείται όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα σταδιακά και με στοχευμένες επιλογές. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο 314-23-2016, με την οποία επισημαίνει ότι η σύνοδος αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα και ότι ανοίγουν εισαγωγικά, με του πολύ κλείνουν τα εισαγωγικά, θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες σύνοδοι. Για αυτές λοιπόν τις συνόδους που προγραμματίζονται να ακολουθήσουν υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία προετοιμάζονται μεθοδευμένα. Όπως μας διδάσκει η ιστορία, οι θρησκευτικές εξελίξεις ακολουθούν πολλές φορές ή και υπαγορεύονται από πολιτικές και ποικίλες αλλά και άλλες σκοπιμότητες και υπακούν σε διεθνείς σχετισμούς και ισορροπίες. Είναι άλλωστε γνωστό ότι από την εποχή ακόμα του ψυχρού πολέμου οι δυτικές δυνάμεις με την ηγεμονία των ΗΠΑ παρέχουν την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την πάγια αξίωσή του για την εγκαθίδρυση του πρωτίου του στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουν την εξουδετερώση του ρωσικού παράγοντα επιρροής στην Ορθόδοξη Ανατολή. Σε θεολογικό επίπεδο η επιδίωξη αυτή εκδηλώνεται με την προσπάθεια για την επιβολή ενός πρώτου και στην Ορθοδοξία ο οποίος θα εγγυάται και θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των απαιτημένων ισορροπιών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το όλο ζήτημα προβάλλεται συστηματικά από κορυφαίους εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προσπάθεια για την αποδυνάμωση και την υπονόμευση της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι πιέσεις που φαίνονται να ασκούνται από τα γνωστά κέντρα για την αυτονόμηση των νέων χωρών και την υπαγωγή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό είναι πιθανό να επιτευχθεί με τον προωθούμενο χωρισμό κράτους Εκκλησίας, ο οποίος φημολογείται ή με κάποιον άλλο τρόπο που θα επιλεγεί. Η επιβολή της κυριαρχίας ενός πρώτου στην Ορθοδοξία γίνεται με βάση τα παπικά πρότυπα, δηλαδή όχι ως πρωτείο τιμής μεταξύ ίσων, αλλά ως πρωτείο εξουσίας, ως Πάπα της Ανατολής. Προετοιμάζεται δε ήδη και προβάλλεται μέσω της αντορθόδοξης διδασκαλίας περί προσώπου του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη, από την οποία εφορείται το κείμενο, το ένα μάλλον είναι αυτό, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν του συγχρόνου κόσμου, καθώς και από άλλα επιφανή στελέχη, όπως είπε ο κ. Τσελεγκίνης, από τον Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο κλπ. Κλπ. Πάλι ο Μητροπολίτης Αναπάκτου έγραψε ολόκληρη μεγάλη μελέτη που αποδεικνύει ότι αυτή η περιπροσώπου διασκαλία του Μητροπολίτη Περγάμου είναι ανορθόδοξη και απορριπταία. Από τη μέλουσα σύνοδο, τελειώνω γέροντα, επαπειλείται επίσης η επιβολή κυρώσεων εις βάρος όσων Ορθοδόξων θα αντιδράσουν. Ίσως και εσείς οι επίσκοποι θα καταδικαστείτε ως αιρετικοί μεθαύριο μαζί με εμάς. Εμείς θα πάμε και θα πάμε. Το ίδιο το κείμενο άλλωστε πρέπει να τελειώνουμε. Δίκαια λοιπόν διερωτάται ο Μητροπολίτης Ναφάκτου, πάλι κύριος Ιερόθεος,
δηλαδή αν τελικώς ληφθούν από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσεις τις οποίες οι αρχιερείς, οι μοναχοί και θεολόγοι τις αγνοούν και οι οποίες αντιβαίνουν σε παρετικές θέσεις, θα έχουν ευθύνη και θα υπόκειται σε κρίσεις και κατακρίσεις αν αρνηθούν να τις εφαρμόσουν. Κινδυνεύουν δηλαδή να χαρακτηριστούν ως αιρετικοί όσοι Ορθόδοξοι, όσοι Ορθοδοξούν και παραμένουν επόμενοι της Αγίας Πατράς. Ενώπιον αυτού του κινδύνου βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρέος μας ήταν να σας την παρουσιάσουμε χωρίς υπεκτυγές, χωρίς περιστολές, χωρίς φόβο και χωρίς αναστολές. Καταδικάζουμε απερίφραστα καινοφανείς θεωρίες και ενέργειες που στρέφονται κατά της Ορθοδόξου πιστεώς μας. Καταδικάζουμε τους εμπνευστές και υποκινητές των ενεργειών αυτών, καθώς και όλους αυτούς που με την αδράνεια και την ελιγορία τους τους ανέχονται και τους νομιμοποιούν, είτε είναι πατριάρχια, είτε είναι αρχιερείς, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, είτε οποιοδήποτε άλλοι. Έως πότε θα γινόμαστε συνένοχοι με τη σιωπή μας, έως πότε θα παραμένουμε θεατές της αλλοτρίωσης της ίδιας της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας μας, έως πότε θα παραμένουμε χειροκροτητές όσων εκφορούν τα Άγια και Ιερά της πιστεώς μας στους αιρετικούς. Ο κλοιός έχει στενέψει πλέον επικίνδυνα και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και μπορούν να αποβούν τραγικές για το ορθόδοξο πλήρωμα. Είναι ολοφάνη πλέον η συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια θεσμικής νομιμοποιήσεως του πανερετικού κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόβες της Οικουμενισμού και η δημιουργία μιας αλλοιωμένης ορθοδόξης αυτοσυνειδησίας. Αδελφοί, εσήμανε η ώρα. Όχι πια άλλη ολιγορία, όχι πια άλλη αδράνεια, όχι πια άλλη ένοχη σιωπή. Απαιτείται εγρήγορση και ενεργοποίηση. Απαιτείται αντίσταση και αντίδραση. Ας μελετήσουμε, ας ενημερωθούμε, ας ενημερώσουμε και τους αδελφούς μας, ας εκφράσουμε τις ανησυχίες και τις ενστάσεις μας στους υπευθύνους. Ας είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε θυσία χρειαστεί, ακόμα και αυτής της ζωής μας, για την ορθόδοξη πίστη μας. Ας προσευχηθούμε να φωτίσει ο Θεός όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις, όλο τον ορθόδοξο λαό και εμάς, ώστε να πράξουμε τα θεάρεστα και τα πρέποντα. Ακόμη και αν δεν αποφευχθεί η σύγκληση συνόδου, που ευχόμαστε, θα πρέπει να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε με πόνο καρδιάς και με πνεύμα μετανοίας και ταπείνωσης να κυριαρχήσει η χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία μας. Όπως τονίζει και τελειώνω ο καθηγητής κ. Ελεγγύρης, στα δογματικά θέματα ως γνωστόν η αλήθεια δεν βρίσκεται στην πλειοψηφία των συνοδικών αρχιερέων. Η αλήθεια καθεαυτήν είναι πλειοψηφική, γιατί στην Εκκλησία η αλήθεια είναι υποστατική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και ένας ακόμη, όταν την εκφράζει αυτή η πλειοψηφία εναντί των άλλων, όσοι κι αν είναι αυτοί, την αλήθεια, όπως λέει ο Παπαθόδωρος Δύσης, την αποδεχόμαστε, δεν την διαπραγματευόμαστε. Αδελφοί, η νίκη της Ορθοδοξίας μας με τη βοήθεια του Θεού, της Κυρίας μας Θεοτόκου και των Αγίων μας θα είναι βεβαία. Ο Χριστός μας θα νικήσει, ο Χριστός μας θα αναδείξει την αλήθεια, ο Χριστός μας θα φυλάξει και την Αγία μας Εκκλησία και τη φυλτάτη πατρίδα μας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Αθανάσιο για την ζωντάνια της εισηγήσεώς του και τον παλμό τον οποίο μετέδωσε σε όλους μας. Και για να μην κάνουμε πολύ χρόνο, δεν κάνω ανάλυση των θεμάτων τα οποία παρουσίασε. Είναι γνωστά και πολύ απλά τα είπε, κατεστημένο, άγνοια επισκόπου και πληρώματος της Εκκλησίας, γνωστή ακαδημαϊκή και εκκλησιαστική κύκλη κτλ. Και θα παρακαλώ.